Και να είμαστε λοιπόν στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κοιμήθηκες? Λίγο. Αρκετά καλά. Εσύ? Να σου πω την αλήθεια, ανυπομονώ να ξεκινήσει η γυμνική, να δούμε πώς θα είναι πάνω στη σκηνή. Δεν μας χρειάζεται άγχος. Θα τα απολαύσουμε. Όχι, αυτό πάρα πολύ σήμερα. Επίσης και οι άνθρωποι που θα τραγουδήσουν μαζί τους είναι τόσο έμπειροι. Ναι. Που πιστεύω ότι έτσι θα κάνουμε μια αγκαλιά μεγάλη, ναι, με την ορχήστρα, ναι, και θα κάνουμε, ναι, με αγάπη αυτό που ξέρουμε. Βέβαια. Γιατί για να είμαστε εδώ, ξέρουμε. Εννοείται. Κάτι ξέρουμε. Mm-hmm. Τι στο καλό. Ναι, τόσα χρόνια. Με αυτή τη ανασφάλεια. Τόσα χρόνια. Όχι τίποτα άλλο. Μετά μας λένε που οι σοπράνες είναι. Πώς μας λένε? Ψώνια. Ψώνια. Φαντασμένες. Ναι. Υψηλές. Πάρα πολύ. Εντάξει, είμαστε και λίγο ψώνια. Λίγο. Ξεκίνησε περίπου πριν 2 χρόνια από μία συνάντηση με τον Γιώργο τον Λαζαρίδη, όπου σκεφτόμασταν ότι και συζητούσαμε για το πόσο τα πράγματα έχουν λίγο γίνει στατικά στη Θεσσαλονίκη και το πόσο δεν υπάρχει διέξοδος και για τους παλιότερους αλλά και για τους νεότερους καλλιτέχνες. Να γίνει μία συναυλία, ένα γκαλά όπερας, ούτως ώστε και τα παιδιά να έχουν μία παραπάνω ανταμοιβή γι' αυτό, αλλά και ένα παραπάνω κίνητρο. Μετά προέκυψε και η συνεργασία με τους πιο έμπειρους και παλαιότερους καλλιτέχνες. Και έτσι προκύπτει τον καλά που θα δείτε σήμερα το βράδυ. Είμαι θεματήρας. 18 χρόνια σε γερμανικά μουσικά θέατρα, πάνω από 70 όπερες που έχω διευθύνει. Γνωρίζω το ρεπετόριο πολύ καλά, γνωρίζω τις αντιδράσεις των τραγουδιστών. Δηλαδή, έχω μάθει να μπαίνω στο πετσί τους κυριολεκτικά και με αυτόν τον τρόπο να προλαμβάνω και την αναπνοή τους και το φραζάρισμά τους και την ανησυχία τους. Η εμπειρία αυτών των ανθρώπων είναι που κάνει εμάς να αισθανόμαστε αυτή τη στιγμή όλο αυτό το πέπλο ασφάλειας. Και σίγουρα είναι τέλεια το ότι η πρωτοβουλία αυτή του Μεγάρου. Ναι, βέβαια. Γιατί εάν δεν συνέβαινε εδώ, δεν θα μπορούσαμε σήμερα να είμαστε εμείς εδώ. Να είμαστε εμείς εδώ. Είναι πολύ απλό. Υπάρχει αδιέξοδο για τους καλλιτέχνες και για τους πιο έμπειρους, φανταστείτε μάλλον τώρα πόσο για τους νεότερους. Είναι σχεδόν μονόδρομος, είναι σαν να μας διώχνει κανείς να φύγουμε μόνιμα από την Ελλάδα. Εμείς που είμαστε πεισματάριδες όμως και προσπαθούμε να κάνουμε και εδώ κάτι. Πάντως και το υλικό υπάρχει και η διάθεση υπάρχει. Το αστείο είναι ότι από τότε που έφυγα στη Βιέννη δουλεύω πολύ περισσότερο στην Ελλάδα. Ο χώρος έξω δεν μπορώ να πω ότι είναι πολύ πιο εύκολος, απλώς έχει πολύ περισσότερες ευκαιρίες. Η αξιολόγηση και η αξιοκρατία πια δεν είναι πρωταρχικός παράγοντας στην επιλογή ποιος τραγουδάει τι. Ειδικά στην όπερα έχουμε πια μια μεταμόρφωση σε show business. Προτιμώνται οι τραγουδιστές που είναι περισσότερο κοντά στο μοντέλο παρά ένας τραγουδιστής που μπορεί να μην είναι τόσο πρικισμένος οπτικά αλλά να έχει μια φωνή που πραγματικά αξίζει. Πρέπει να το κυνηγάει κανείς και ειδικά με το δικό μας το επάγγελμα η Ελλάδα πλέον δεν προσφέρει πολλές προοπτικές. Κοιτάξτε, υπάρχουν σίγουρα εδώ πέρα πάρα πολύ καλοί δάσκαλοι. Σίγουρα δεν υπάρχει όμως το περιβάλλον, το κοινωνικό περιβάλλον, το καλλιτεχνικό περιβάλλον, το οποίο είναι πολύ πιο εμπλουτισμένο
στο εξωτερικό, από ό,τι φανταζόμαστε κιόλας μερικοί εδώ, θεωρώ απαραίτητο οι νέοι να φεύγουν στο εξωτερικό για 1, 2, 3 χρόνια, όσο μπορέσουν τελικά παραπάνω, για να έρθουν σε τριβή με αυτό το περιβάλλον, γιατί αυτό το περιβάλλον τους τροφοδοτεί σε τελευταία ανάλυση. Νομίζω πως είναι τις καλύτερες πρώτες εμπειρίες που για μένα να είναι, είναι η πρώτη μου εμπειρία. Δεν έχω ξανά τραγουδήσει ποτέ με ορχήστρα. Αλλά και η εμπειρία χθες στο κόσμο ήταν, ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία. Όταν κάνεις τέτοια πράγματα με τόσο καλό συντονισμό, πολύ καλή οργάνωση, μουσική, πρώτη φορά είναι, λες και μετά τα βλέπεις με τρελή χαρά και ενθουσιασμό και λες αυτό θέλω να κάνω και παλεύεις. Ελπίζουμε να βγει και στο κοινό αυτό, το ωραίο κλίμα που ζούμε εμείς. Εκεί είστε καλά. Τα βγαίνει. Βγαίνει, ναι. Όλα τα καταλαβαίνουμε από το κοινό. Βέβαια, και εγώ πιστεύω πως βγαίνει ό,τι κάνεις με αγάπη. Βέβαια.